Σχεδιασμού και της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ απέναντι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να εφαρμόσει στην ουσία, στην πράξη, την εξαήμερη εργασία και ακριβώς δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται αυτό το μέτρο να περάσει, θα πίνει στα χαρτιά. Μας γυρνάνε δεκαετίες πίσω, ακριβώς εκεί, στη χρονική στιγμή που εφαρμόστηκε το 8ωρο, τουλάχιστον δηλαδή 50 χρόνια πίσω. Όλα γίνονται για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό υπηρετούν και οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί και τα νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Καταδικάζουμε αυτή την πολιτική στην πράξη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε συγκύρωση γύρω από τα σωματεία τους. Δηλώνουμε ότι σε όποιο χώρο πάει να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και η συγκεκριμένη εγκύκλειος, θα είμαστε στο πλευρό του. Παλεύουμε ακριβώς για να αλλάξουν και οι σχεδιασμοί στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί ακριβώς υπάρχουν δυστυχώς και μηχανισμοί από εργοδοτικούς και συνδικαλιστικούς και από εργοδοτικούς και κυβερνητικούς συνδικαλιστές που ακριβώς προωθούν αυτή την επιλογή της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι σε εμάς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης που το προηγούμενο διάστημα η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου κατά πλειοψηφία ψήφισε την αποδοχή της εξαήμερης εθελοντικής σε πολλά εισαγωγικά του εθελοντικής εργασίας στρώνοντας το χαλί στην ουσία για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Η απλήρωτη δουλειά δεν πρόκειται να περάσει. Δηλώνουμε ότι εδώ οι εργαζόμενοι θα σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική και αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η εκκύκλωση θα μείνουν στα χαρτιά.